Ανάμεσα στις συσκευές της Xiaomi που έχουν αγαπηθεί περισσότερο από το ελληνικό κοινό, το Redmi Note 4 σίγουρα βρίσκεται πολύ κοντά στην κορυφή. Ο λόγος, η γνωστή συνταγή που μας έχει συνηθίσει η κινέζικη εταιρεία. Πολύ καλή κατασκευή και τεχνικά χαρακτηριστικά σε συνδυασμό με μοναδική τιμή. Την ίδια συνταγή θέλει να ακολουθήσει και ο διαδοχός του, το Redmi Note 5, το οποίο κυκλοφορεί σύντομα στην ελληνική αγορά με τιμή περίπου στα 230 ευρώ για το αρχικό μοντέλο. Το unboxing της συσκευής δεν επιφυλάσσει κάποια έκπληξη, εκτός ίσως από την παρουσία μιας πλαστικής θήκης, κάτι που δεν συνηθίζεται, αλλά και την έλλειψη ακουστικών που συνηθίζεται στην περίπτωση της Xiaomi. Το καλώδιο φόρτισης είναι micro USB, αφού η κινέζικη εταιρεία για ένα περίεργο λόγο δεν προτίμησε να πάει στη νέα και καθιερωμένη γενιά του USB Type-C. Καμία έκπληξη δεν υπάρχει και στο σχεδιαστικό τομέα που, όπως και ο προκατοχός του, έτσι και το Redmi Note 5 δεν τραβάει εύκολα τα βλέμματα. Η ποιότητα κατασκευής πάντως είναι αρκετά καλή, με το μεταλλικό πίσω μέρος να διακόπτεται στο πάνω και κάτω μέρος από την παρουσία πλαστικού. Σχεδόν ίδιες είναι οι διαστάσεις της συσκευής, αν και η Xiaomi επέλεξε να αλλάξει την αναλογία σε 18 ένατα, κάτι που της επιτρέπει να αυξήσει σημαντικά το μέγεθος της οθόνης από 5,5 στις 6 ίντσες παρακάτω. Έτσι, η IPS οθόνη είναι εντυπωσιακή, αφού καταλαμβάνει περίπου το 78% της εμπρόστιας επιφάνειας, ενώ τα χρώματα και οι γωνίες θέασης θα καλύψουν τις ανάγκες σχεδόν της πλειοψηφίας των χρηστών, ειδικά όταν και η ανάλυση είναι Full HD+. Οι επιδόσεις του Redmi Note 5 είναι εξαιρετικές για την κατηγορία του και αυτό γιατί στηρίζεται σε ένα από τα πιο πρόσφατα SoC της Qualcomm, το Snapdragon X36. Με οκταπύρινο επεξεργαστή, χρειονισμένο έως το 1,8 GHz, το Redmi Note 5 έρχεται σε δύο εκδόσεις, η πρώτη με 4 GB μνήμη και 64 GB αποθηκευτικού χώρου, η οποία ήταν και η συσκευή της δοκιμής μας, καθώς και μια δεύτερη με 3 GB RAM και 32 GB αποθηκευτικού χώρου. Και στις δύο περιπτώσεις μιλάμε για μια Dual SIM συσκευή, που αν θυσιάσουμε το χώρο της δεύτερη SIM, μπορούμε να επεκτείνουμε τον αποθηκευτικό χώρο με την εγκατάσταση μιας microSD κάρτας. Οι επιδόσεις κυμάνθηκαν σε υψηλά επίπεδα για συσκευή μεσαίας κατηγορίας, ενώ και οι επιδόσεις των γραφικών στα περισσότερα παιχνίδια που δοκιμάσαμε ήταν άκρως ικανοποιητικές, όχι όμως σε πολύ απαιτητικά παιχνίδια όπως το PUBG, όπου θα πρέπει να συμβιβαστείτε με χαμηλής ποιότητας γραφικά προς χάρη της ταχύτητας. Ένα ακόμη στοιχείο που μας άρεσε ήταν η παρουσία υπέρυθρης θηλιάς στην κορυφή, όπου σε συνδυασμό με την εφαρμογή της Xiaomi μας επιτρέπει να μετατρέψουμε το Redmi Note 5 σε χειριστήριο της τηλεόρασης, του κλιματιστικού μας αλλά και άλλων gadget για το σπίτι. Η πρόσθεση συσκευή γίνεται με τον κλασικό αναγνώστη δαχτυλικών αποτυπωμάτων στο πίσω μέρος, με την πολύ γρήγορη διαδικασία ρύθμισης και άμεση απόκριση όσες φορές το δοκιμάσαμε. Η Xiaomi αναφέρει επίσης και το ξεκλείδωμα της συσκευής μέσω αναγνώρισης προσώπου, κάτι που δεν εντοπίσαμε στη συσκευή δοκιμής και όπως ενημερωθήκαμε θα ενεργοποιηθεί σε επόμενη αναβάθμιση. Βασισμένο στο Android 8.1, το Redmi Note 5 τρέχει την τελευταία έκδοση του MIUI του γραφικού περιβάλλοντος της Xiaomi, το οποίο διακρίνεται για τις ελάχιστες άχρηστες εφαρμογές που διαθέτει, αλλά και για τα λιτά παστέλ χρώματά του. Η απόκριση σχεδόν σε όλες τις κινήσεις που πραγματοποιήσαμε ήταν άμεση, μια συμπεριφορά που δεν βλέπουμε ακόμα και σε πολύ πιο ακριβές προτάσεις. Ίσως να έχετε διακρίνει ήδη την απουσία των γνωστών πλήκτρων ελέγχου κάτω από την οθόνη, πλήκτρα που συναντάμε στη συντηρητική πλειοψηφία των Android smartphones. Ο λόγος δεν είναι άλλος από την απόφαση της Xiaomi να τα αντικαταστήσει με gestures, με ειδικές κινήσεις δηλαδή που μιμούνται κάθε σχετική ενέργεια. Τα gestures είναι σχεδόν ίδια με αυτά που είδαμε στο iPhone 10, κάτι που σημαίνει ότι με swipe από κάτω προς τα πάνω οδηγούμαστε άμεσα στην κεντρική οθόνη, ενώ αν κάνουμε μια μικρή παύση τότε μπαίνουμε στο multitasking menu. Μας άρεσε και το τρίτο gesture, μέσω του οποίου με swipe από δεξιά προς τα αριστερά ή το αντίστροφο οδηγούμαστε στην προηγούμενη ανοιχτή εφαρμογή. Πάντως όλα τα gestures είναι πανεύκολα στην εκμάθηση και κυρίως τα νιώσαμε ως φυσικές κινήσεις, ειδικά όταν συνοδεύονται από άμεση απόκριση στις περισσότερες περιπτώσεις. Ένα από τα χαρακτηριστικά που ξεχωρίσαμε είναι η δυνατότητα να έχουμε δύο εφαρμογές ανοιχτές στην οθόνη, ορίζοντας εμείς το πόσο χώρο θα καταλαμβάνει κάθε μία. Άλλες εφαρμογές είναι αυτή για τη διαχείριση αρχείων, αλλά και για την ακρόαση ραδιοφωνικών σταθμών, αφού το Redmi Note 5 εξωματώνει και ραδιοφωνικό δέκτη όπως και ο προκατοχός του. Η εκπλήξη συνεχίζεται και στον τομέα της κάμερας με την παρουσία δύο αισθητήρων στο πίσω μέρος, με 12 και 5 MP ανάλυση, τοποθετημένη κάθετα όπως το iPhone 10 και οι οποίοι συνοδεύονται από διπλό LED flash. Αν και η προηγούμενη υλοποίηση δεν μας είχε ικανοποιήσει, εδώ τα πράγματα είναι αρκετά καλύτερα, με τη σοφή απόφαση της Xiaomi να επενδύσει σε μέγεθος εικονοστοιχείου μικρό, κάτι που επηρεάζει σημαντικά προς το καλύτερο της λήψης, ειδικά σε συνθήκες χαμηλού φωτισμού. Βέβαια, απ' την άλλη, το υψηλό διάφραγμα δεν βοηθά, επηρεάζοντας σημαντικά τις νυχτερινές λήψεις και οι οποίες σε καμία περίπτωση δεν μπορούν να συγκριθούν με αυτές των αυαρχίδων της αγοράς. Στις περισσότερες πάντως περιπτώσεις, ειδικά σε καλά φωτιζόμενα μέρη, τα αποτελέσματα θα σας ικανοποιήσουν αφού διακρίνονται για όμορφα χρώματα και λεπτομέρεια, ενώ και η εστίαση γίνεται σε γρήγορο χρόνο. Η παράλληλη χρήση των δύο καμερών επιτρέπει τη δημιουργία όμορφων πορτρέτων με το εφέ της εστίασης βάθους να είναι αρκετά καλό, αν και θα θέλαμε να δούλευε και με την εμπροστιακή κάμερα. Η εγγραφή βίντεο μπορεί να γίνει στα
30-40 δευτερόλεπτο και με Full HD ανάλυση, με την ατομική σταθεροποίηση να μην μας εντυπωσιάζει. Για την επρόσθετη κάμερα, η Xiaomi ρίχνει την ανάλυση από τα 20 στα 13 MP, συνοδεύοντάς την με το δικό της flash, κάτι που κάνει σημαντική διαφορά στις νυχτερινές λήψεις. Αυτό που δεν κάνει διαφορά είναι οι αυτόματες ρυθμίσεις, όπου η Xiaomi, ακολουθώντας την τάση της εποχής, ενσωματώνει αναγνώριση σκηνών με βάση την τεχνητή νοημοσύνη, χωρίς όμως να βλέπουμε κάποια σημαντική προς το καλύτερο διαφορά. Με τιμή περίπου στα 230 ευρώ για το αρχικό μοντέλο, το Redmi Note 5 αποτελεί άξιο διάδοχο του Redmi Note 4, καλύπτοντας τις ανάγκες της πλειοψηφίας που δεν θέλει να επενδύσει σε πολύ πιο ακριβά smartphones. Η πληρότητα χαρακτηριστικών και δυνατοτήτων είναι για ακόμη μια φορά εντυπωσιακή, ειδικά όταν συνοδεύεται από μια τέτοια τιμή, κάτι που συνηγορεί στο ότι η Xiaomi έχει ακόμη ένα best seller στη συλλογή της.